Χαίρετε. Ξεκινούμε σήμερα με μια νέα εκπομπή που φέρει τον τίτλο «Διαθύμιση καιρού και τόπου». Μια εξαίσια φράση την οποία έχουμε δανειστεί από τον χρονικογράφο μας Λεόντιο Μαχαιρά. Πρόκειται για μια εκπομπή που ανατρέχει στο παρελθόν και θα μας γνωρίσει την πλούσια ιστορία της πολύπαθης Κύπρου. Σήμερα ξεκινούμε με τον προμαχώνα Ντάβυλα. Ένας από τους 11 καρδιόσχημους προμαχώνες της Βενετικής Οχύρωσης της Λευκωσίας, έργο του σπουδαίου στρατιωτικού μηχανικού Ιούλιου Σαβορνιάνο, φέρει το όνομα Ντάβυλα από το επίθετο του κτητοράτου. Πρόκειται για τον Αντώνιο Ντάβυλα, ισπανικής καταγωγής, του οποίου ο παππούς Πέτρος εγκαταστάθηκε γύρω στα 1460 στην Κύπρο. Ο εγγονός του Πέτρου, φεουδάρχης και κοντόσταυλος της Κύπρου, Αντώνιος Ντάβυλα, το Μάιο του 1567 πρόσφερε χρήματα, πολύτιμα κοσμήματα και αργυρά αντικείμενα που ανέρχονταν στο ποσό των 10.000 δουκάτων για τις δαπάνες της ανέγερσης του προμαχώνα που φέρει το όνομά του. Ο γενάρχης της οικογένειας στην Κύπρο, Πέτρος Ντάβυλα, με την εγκατάστασή του στη Μεγαλόνησο, ευεργετήθηκε από τη βασίλισσα Καρλώτα Λουζινιάν και στη συνέχεια έγινε ο ευνοούμενος του βασιλιά Ιάκωβου Δευτέρου Λουζινιάν, ο οποίος του παραχώρησε πολλά χωριά. Ως φέουδα της οικογένειας Ντάβυλα αναφέρονται τα χωριά Γεροσκήπου, Τίμη, Κάτω Λεύκαρα, Τριμηθούσα, Κολόνη, Σαλαμιού, Τάλα και άλλα. Η βασίλισσα Κατερίνη Κορνάρο αργότερα, χείρα του Ιακώβου Δευτέρου, απένιμε το 1474 κληρονομικός στον παππού του Αντώνιο Ντάβυλα τον τίτλο του κοντόσταυλου, δηλαδή του ανώτατου αξιωματούχου του βασιλείου. Ο κτήτορας του ομώνυμου προμαχώνα νυμφεύθηκε τη Φλωρεντία Συγκλητικού, εγγονή του Ευγένιου Συγκλητικού Κομιρόκα που οικοδόμησε τον Άγιο Μάμαντα Μόρφο και ο αδελφός της οικοδόμησε τον προμαχώνα Ρόκα στην πύλη Πάφου. Πόσοι αλήθεια σήμερα γνωρίζουν την τραγική μοίρα του ανθρώπου που κάλυψε τις δαπάνες της οικοδόμησης του εν λόγω προμαχώνα και πόσοι άραγε έχουν υπόψη τους ότι το 10ο παιδί του που γεννήθηκε μακριά από την σκλαβωμένη από τους Οθωμανούς πατρίδα, ο Ερίκος Κατερίνος Ντάβυλα υπήρξε σπουδαίος ιστορικός, σπουδαίος στρατιωτικός και ως στρατιωτικός ασημειωθεί ότι υπηρέτησε στην Τίνο όπου και παντρεύτηκε. Μετά την Οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου, ο Αντώνιος Ντάβυλα, κτήτορας του ομώνυμου προμαχώνα, πρόσφυγας και πάμπτωχος πλέον, κατόρθωσε να καταφύγει με την πολυμελή οικογένειά του στην Ιταλία και εγκαταστάθηκε στο Πιόβεντε Σάκο, κοντά στην Πάδοβα, ζητώντας βοήθεια από βασιλείς, ηγεμόνες και τιτλούχους. Ο άνθρωπος που μνημονεύεται από τον 16ο αιώνα έως σήμερα και θα μνημονεύεται όσο υπάρχει η Λευκωσία και τα βενετικά τείχη της, χάρη στον προμαχώνα Ντάβυλα που οικοδόμησε και φέρει το όνομά του, αυτοχειριάστηκε πέφτοντας το 1599 από τον μπαλκόνι του σπιτιού του στο Πιόβεντε Σάκο, πολύ πιθανόν λόγω των περιπετειών που του επεφύλαξε η ζωή.